διάκοσμο ανάλογο. Κάθε χρόνο κάνουμε αυτή την συναισθίαση. Δύο φορές το χρόνο δηλαδή κάνουμε μια συναισθίαση. Μια είναι τώρα του Μεγάλου Τύφλου, την Κυριακή, δύο Κυριακές πάνω, πρώτα χρησιμοποιώντα το Χριστουγέννο, και μια κάνουμε τις απόκριες, να το ξέρετε. Σήμερα βέβαια ταιριάζει και με το Ευαγγέλιο του Μεγάλου Τύφλου. Έτσι, κάνουμε και εμείς έτσι ένα μεγάλο δείπνο. Θα πούμε στους δύο πράγματα αργότερα έτσι, τι συμβολίζει αυτό το πράγμα. Αλλά θα πούμε και αυτά που λέμε συνήθως με αφορμή το αφιέρωμα που κάνουμε φέτος στον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Και θα ξεκινήσουμε, το λέω για όσους ίσως ήρθαν σήμερα, και βλέπω ότι είστε όλοι που έχετε ξαναέρθει, ότι έχουμε να κάνουμε έναν Άγιο Γέροντα, όσοι δεν έχετε διαβάσει τον βίο του, που πραγματικά είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσελκύσει τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήδη από την πανικά χρόνια της ζωής του, από τα 14-15 που πήγε στο Άγιο Νόρος, από τα 16 χρόνια ο ίδιος ομολογεί ότι έλαβε το διορατικό χάρισμα και όλα τα άλλα χαρίσματα τα οποία βλέπουμε και που κράτησε σε όλη τη ζωή, ιδιαίτερα το διορατικό, αλλά και όχι μόνο. Όλα τα χαρίσματα, θα λέγαμε, τα είχε ο Γέροντας Πορφύριος και ο Θεός αποκάλυψε όλα τα μυστικά των ανθρώπινων καρδιών, αλλά και τα μυστικά της φύσεως και της κτήσεως. Και επίσης είχε και το ιαματικό χάρισμα. Είχε την δυνατότητα και την ικανότητα να θεραπεύει κάθε ασθένεια. Μόνο αναστάσεις νεκρών δεν θυμάμαι να έχει κάνει ο Γέροντας Πορφύριος. Όλες τις άλλες θεραπείες ασθενειών σε έχει πραγματοποιήσει. Και κάνουμε από ένα βιβλίο, όσον αφορά το βίο του, κοντά στο Γέροντα Πορφύριο, από ένα πνευματικό παιδί του, τον Κωνσταντίνο Γεννησιώτη, έτσι επιγράφεται αυτός. Έχει κοιμηθεί τώρα πλέον, είναι ψευδόνυμο αυτό μάλλον. Και είμαστε στο σημείο που αναφέρεται σε ένα άλλο χάρισμα του Γέροντος. Είχαμε αναφερθεί στο διορατικό χάρισμα προηγουμένως, στο χάρισμα της γλωσσολαλίας. Είναι ένα χάρισμα το οποίο, όπως λένε όλοι οι θεολόγοι και οι μελετητές, έχει χαθεί κάπως στην εποχή μας. Υπήρξε πολύ έντονο στην εποχή των Αποστόλων. Θυμάστε όταν κηρύχθηκε για πρώτη φορά ο Λόγος του Θεού και ειδικότερα όταν ο Απόστολος Πέτρος έκανε το πρώτο κήρυγμα στα Ιεροσόλυμα και παρακολουθούσαν άνθρωποι από όλες και κυρίως Ιουδαίοι από όλες τις συναγωγές του κόσμου, όπου ο καθένας είχε, ας πούμε, ήταν βέβαια Ιουδαίοι, ήταν δηλαδή στο θρήσκευμα Ισραηλίτες, αλλά είχαν όμως, ήταν διαφορετικής προελεύσεως. Μύδι, Πάρθη, λέει, Ελαμίτες, Κρήτες, που διαφορετικά. Και όλοι άκουγαν, λέει, το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, ο καθένας στη δική του γλώσσα. Αυτό είναι το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Να μπορεί δηλαδή να ακούει κανένας στη γλώσσα του το κήρυγμα. Και χωρίς φυσικά ο Απόστολος Πέτρος τότε να ήξερε ξένες γλώσσες, να το πούμε έτσι. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό το χάρισμα, έως ότου είχα διάβασε τον Γέροντα Πορφύριο, ο οποίος το είχε και είδα πώς λειτουργεί. Και αυτό θα μας εξηγήσει τώρα εδώ και το πνευματικό περιεχόμενο του Γέροντα και θα δούμε μέσα από περιστατικά τα οποία συνέβησαν στη ζωή του Γέροντος Πορφυρίου. Και τον επισκέφθηκε, λέει, κάποτε μια Γαλλίδα. Έμεινε αρκετά στο κελί του και όταν βγήκε, έλαβε από χώρα. Η Γαλλίδα δεν γνώριζε λέξη ελληνικά. Ο Γέροντας δεν γνώριζε λέξη γαλλικά. Σε ποια γλώσσα συνονοήθηκαν, ίσως την παγκόσμια γλώσσα της αγάπης που ο Γέροντας γνώριζε σε ύψιστο βαθμό, πιθανό να είναι κάπως παρόμοια και η γλώσσα που θα μιλούν οι άνθρωποι στον παράδεισο, λέει εδώ ο συγγραφέας μας, αλλά πρόκειται όμως για το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Και εδώ έχει ο εκδότης μια προσθήκη, θα την διαβάσουμε, γιατί είναι από άτομα τα οποία πρωταγωνίστησαν τότε το περιστατικό αυτό. Και συγκεκριμένα από κάποια κυρία Ελένη Δέλτα, η οποία με βάση, λέει, δική της οικογραφημένη λύγηση, είπε τα εξής. Τι θυμόσαστε για την Γαλλιδούλα εκείνη? Α, αυτή, πω,
δεν το έχει γράψει, δεν το έχουν γράψει ήδη αυτό. Το έχουν γράψει με το χέρι, αλλά δεν είναι τόσο πλήρες. Όταν γράψει με το χέρι, λες λίγα. Μπαίνω μέσα και λέω, γέροντα, έξω είναι μια κοπελίτσα που είπαν ότι είναι Γαλλίδα. Μια θέλει μια κυρία να σας φιλήσει το χέρι. Και τη φυλάς ακόμα, μωρέ, έξω. Πες της να έρθει μέσα, λέει ο γέροντας. Γέροντα, πώς θα μιλήσετε, πες της να έρθει μέσα. Βγαίνω έξω, λέω, πού είναι η Γαλλιδούλα. Έρχεται, την φέρνει μια κυρία με μαύρα και αυτή μια λεπτούλα που πέλα. Δεν θα ήταν παραπάνω από 25 χρονών, ίσως και λιγότερο. Λέω αμέσως εγώ η έξυπνη. Τασούλα, έλα και εσύ μέσα να γίνεις διερμηνέα στο γέροντα. Η Τασούλα ήξερε γαλλικά, ναι, η Τασούλα βεβαίως. Μπαίνει και αυτή μέσα. Λέει ο γέροντας, πες της να μου πει πώς τη λένε. Λέει η κοπελίτσα το όνομά της και το μεταφράζει η Τασούλα. Γιατί ήρθε εδώ, να κάνει τουρισμό. Τι δουλειά κάνει, ρωτάει ο γέροντας. Είναι καθηγήτρια, λέει αυτή. Η κοπελίτσα άκουγε τη μεταφράστρια. Αν έχει γονείς, τη ρώτησε ο γέροντας. Αυτά είναι βέβαια κάποια κλασικά πράγματα τα οποία ρωτούσε ο γέροντας προφήρως, αν θυμάστε, μας το έχει πει ο ίδιος, όταν έμπαινε μέσα ένας εξομολογούμενος, για να πιάσει μια επικοινωνία δηλαδή με τον άνθρωπο αυτόν και να μάθει κάποια πράγματα από την ζωή του. Αυτή η δίσταση να απαντήσει στην ερώτηση, αν είναι με τη μητέρα της. Ναι, είπε, όχι, είπε, δεν το θυμάμαι, δεν το κατάλαβα εγώ, γιατί απάντησε γαλλικά. Λέει τότε στην Τασούλα ο γέροντας. Άντε, πήγαινε, φύγε. Γέροντα, πώς θα τις μιλήσετε τις κοπέλες. Να, είναι εδώ η Τασούλα, λέω εγώ. Ο γέροντας επιμένει στην Τασούλα. Πήγαινε. Εμένα δεν μου είπε να πάω και κάθισα εκεί. Η κοπελίτσα περιμένει. Α, ήταν αυτό. Βλέπει λοιπόν ότι ήταν αυτήκορος, αυτόπτης και αυτήκορος μάνας της. Στιχομηθείας, ενώ η διερμηνέας έφυγε έξω. Πες της να μου φιλήσει το χέρι, λέει ο γέροντας. Σκύβει η κοπελίτσα και του φυλάει το χέρι. Δηλαδή, εμείς με το ζόρι την βάλαμε να του φιλήσει το χέρι. Αλλά ο γέροντας την ήθελε κοντά του. Της πιάνει το κεφάλι τότε με τα δυο του χέρια και η κοπέλα συγκινήθηκε. Και ο γέροντας άρχισε να της μιλάει. Ήρθες, λέει, εδώ με τη μαμά σου. Ελληνικά μιλούσε. Ελληνικά μιλούσε, ασφαλώς. Ναι. Γιατί είχε πει μέσω της Τασούλας ότι αυτή είναι και άθεη. Νομίζεις πως είσαι άθεη. Η ψυχή σου πολύ ευγενική, πολύ καλή. Τι διδάσκει στα παιδιά. Απαντάει η Γαλλίδα. Δεν ξέρω όμως αυτή εδώ, γιατί είναι Ελληνίδα, δεν ξέρει τι απάντηση. Τι απάντηση δεν ξέρω. Απάντησε γαλλικά, βέβαια, ασφαλώς. Ο γέροντας μιλούσε ελληνικά, είναι από μόνο το φωνημένη τώρα αυτή η στιχομηθεία, έτσι. Ελληνικά, και αυτή μιλούσε γαλλικά. Και είχε φύγει η Τασούλα η γαλλομαθής και είχαμε μείνει μόνοι μας. Εγώ που δεν καταλάβαινα τίποτα. Και της λέει, δεν πρέπει να τα λες αυτά στα παιδιά. Από την απάντηση του γέροντα κατάλαβα και τη ρώτησε. Καημένη μου, δεν πρέπει να ζεις έτσι χώρια από τη μητέρα σου. Είσαι παντρεμένη. Δεν ξέρω τι απάντησε αυτή. Έχει ο Θεός, θα σε ρωτήσει ο Θεός, λέει ο γέροντας. Δεν θυμάμαι κι άλλο να είπε. Αφού είδε αυτό, μου λέει φύγει. Και η κοπελίτσα γονατισμένη στα πόδια του, τα χέρια του στο κεφάλι της. Της κρατούσε το κεφάλι δεξιά και αριστερά, όπως πολλές φορές. Ναι, έτσι. Όπως μας κρατούσε πολλές φορές και άλλους χαστούκιζε, άλλους κρατούσε μόνο. Κάποια στιγμή άφησε τα χεράκια του κάτω και μιλούσε πάλι ελληνικά προς τη Γαλλίδα. Γέροντα, τι καταλαβαίνει, λέω εγώ. Άντε, πήγαινε, μου λέει. Έφυγα, βγήκα έξω. Βγαίνει η Γαλλίδα κατενθουσιασμένη. Τι λέει, δεν ήξερα. Αυτός λέει, μου τα είπε όλα. Μου τα είπε όλα. Δεν συνειδητοποίησαμε εκείνη τη στιγμή ούτε η Τασούλα ούτε εγώ. Εγώ μονολογώ. Τι σου τα είπε όλα. Ελληνικά μιλούσε ο γέροντας και εγώ ελληνικά άκουγα. Ναι. Και όταν έφυγε η Γαλλίδα, έφυγε κατενθουσιασμένη γιατί πήγε μέχρι κάτω κατενθουσιασμένη. Από το γεγονός αυτό που αυτή πίστευε ότι μιλάει γαλλικά, γιατί έτσι καταλάβαινε η γυναίκα, αλλά από το τι της είπε, αυτή συγκλονίστηκε, γιατί τα από εκεί και μετά εγώ δεν τα άκουγα τι της είπα ακριβώς. Δηλαδή αυτή νόμιζε ότι ο γέροντας ξέρει γαλλικά, βασικά. Ο γέροντας μιλούσε ελληνικά, αλλά αυτή άκουγε γαλλικά. Ο συγκλονισμός της ήταν το περιεχόμενο της συνομιλίας. Ελάτε, παιδιά, ελάτε, έχει καθίσματα, ελάτε μπροστά. Ωραία, ελάτε, έχει καθίσματα. Με φωνάζει ο γέροντας, πάω μέσα. Το κατάλαβες, μου λέει. Γέροντα, τι ήταν αυτό.
Δηλαδή εσείς μιλούσατε ελληνικά και αυτοί καταλάβετε γαλλικά. Και αυτή σας μιλούσε γαλλικά και εσείς καταλαβαίνετε ελληνικά. Το κατάλαβες. Άντε φύγε, άντε φύγε. Και μετά από αυτό, φυσικά, το είπα και το ξανάπα, με γελάγανε, με κοροϊδεύανε. Με χαιρόντουσαν, με ακούγανε. Όσο μια μέρα ο γέροντας διηγήθηκε ο ίδιος στην Οικουμένη του Μοναστηριού του Αγίου Άνου, του Μακρινού, το περιστατικό, και της δίνει το τηλέφωνο να με πάρει το μοναστήρι, να της διηγηθώ κι εγώ αυτό που άκουσα και αυτό που είδα. Με πολύ θαυμασμό η γυναίκα άκουσε αυτό που της είπα, καταλαβαίνετε. Εγώ όμως από εκεί και μετά, καταλαβαίνετε τι μπορεί να ένιωθα. Τι μπορούσε και πώς να ένιωθα. Ναι, της λέω, ελληνικά της μιλούσε. Αυτό και αυτό της είπε. Ελληνικά της μιλούσε και η κουπέλα καταλάβαινε. Και απαντούσε γαλλικά. Εγώ όμως τα γαλλικά δεν ξέρω τι του απαντούσε. Ό,τι ήξερα από την προηγούμενη συζήτηση. Γιατί είχαν προλάβει και είχαν πει ότι είναι καθηγήτρια. Ότι έχει έρθει για τουρισμό, ότι είναι άθεη. Αυτά τα είχε πει η κυρία που την συνόδευε. Αμέσως τα είπα εγώ στο γέροντα. Αυτά τα ξέρα, αλλά ο γέροντας της μιλούσε και εγώ άκουγα τις ερωτήσεις και απαντήσεις του και είναι τελείως αλλιώτικες από αυτές που περίμενα με βάση αυτά που ήξερα. Άλλα την ρωτούσε. Την ρωτούσε για τη ζωή της, αν ζει μόνη της, αν είναι παντρεμένη. Δεν ήξερα τι του απήντησε. Η κοπέλα, καταλαβαίνετε. Ξέροντας όμως η Γαλλίδα τι ελέγχθη μεταξύ τους και πώς ακριβώς έμεινε εκστατική. Αν το κατάλαβες λοιπόν, να το λες τότε, μου είπε ο γέροντας. Αυτά για την, σχετικά με την Γαλλίδα. Ναι, αυτό είναι το χάρημα της γλωσσολαλίας. Λοιπόν, που μιλάει κανείς τη γλώσσα που ξέρει, μας πετώσει και το άλλο πνεύμα μεταφράζει στη γλώσσα του ακροατού, τη γλώσσα που αντιλαμβάνεται εκείνος και γνωρίζει. Και τέτοια περιστατικά έχουμε και με τον γέροντα Παΐσιο, αν έχετε ακούσει. Αν και νομίζω ότι δεν έχουν γραφεί αυτά, όμως υπάρχουν αρκετά περιστατικά. Μπορεί να πήγαινε δηλαδή σε αυτόν Γερμανοί, Γερμανομαθείς, όχι Γερμανομαθείς, Γερμανοί, οι Γάλλοι ή άλλες εθνικότητες. Και ο γέροντας μιλούσε στον καθένα και εκείνος άκουγε στη γλώσσα του. Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό το χάρισμα και εντυπωσιακό. Τώρα πρέπει να απαντήσουμε σε μια εύλογη απορία. Γιατί να διηγηθεί ο γέροντας αυτό το περιστατικό σε αυτή την Οικουμένη, για επίδειξη? Όχι, δεν το λόγος, ήταν βαθύτερα πνευματικός. Ο γέροντας αγαπούσε πολύ τα πνευματικά του παιδιά και ήθελε να τα χαροποιεί διηγούμενος στις θαυμαστές ενέργειες της Θείας Χάριτος. Πολλές φορές επικαλείται τα σχετικά λόγια του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Αγαπητοί, διότι γέγονα μωρός που έχει επομένου φυλάξει το μυστήριο εν σιωπή, αλλά γίνομαι άφρον για την των αδελφών ωφέλεια. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση τηλεφώνησε στη γερόντισσα Μακρίνα, όπως και η ίδια μας βεβαιώνει, όλος χαρά. Όλος χαρά, γιατί η χάρη του Θεού, η ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, τα πάντα δίνεται ακόμα και να μιλάει γαλλικά, δι' αυτού του ταπεινού και αγραμμάτου, ή μάλλον να μεταφράζει σιωπηρό στα ελληνικά του στα γαλλικά, που είναι απαραίτητα για την σωτηρία αυτή τη ψυχή που έκανε τόσο δρόμο ψάχνοντα για την αλήθεια. Και εδώ πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι μια Γαλλίδα η οποία έρχεται από το πουθενά, να πούμε έτσι, στην Ελλάδα και η οποία είναι και άθεη. Και πώς, ας πούμε, τα βήματά της οδηγούν τώρα στο γέροντα Πορφύριος, τον Άγιο Άνθρωπο. Προφανώς γιατί άξιζε αυτή η ψυχή τη βοήθεια από έναν Άγιο Άνθρωπο. Γιατί λέμε πολλές φορές έρχονται και σε εμάς και ρωτά, μα λέει, ξέρετε, λέει κάποιον Άγιο Γέροντα σήμερα να πάμε να μας μιλήσει, να μας συμβουλέψει κτλ. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν και σήμερα. Και βέβαια αυτή η κοπέλα, η Γαλλίδα, έγινε αργότερα μοναχή. Τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται, ίσως ήρθε και στη Γαλλία. Ξεκίνησε από τη μοναστήρια της Γαλλίας, Ορθόδοξου. Είναι προτιμότερο όμως να αφήσουμε να μας διηγηθεί η ίδια η Οικουμένη ό,τι ξέρει σχετικά. Μας έγραψε λοιπόν στις 28/9/1994 τα εξής. Όσον αφορά στη μαρτυρία της κυρίας Εψιλον Δέλτα που μου αποστείλατε, σας γράφω την προσωπική μου μαρτυρία για το γεγονός που αφορά την Γαλλίδα Άννα. Μας λέει και το όνομά της εδώ. Ο Γέρον Πορφύριος μετά το γεγονός μου τηλεφώνησε πασίχαρος να μου διηγηθεί τα όσα διηγήθησαν μεταξύ αυτού και της Γαλλιδούλας. Κλαίων από χαρά. Βλέπετε πώς, ας πούμε, απλά και ταπεινά ο γέροντας αντιμετώπιζε τα περιστατικά αυτά, σαν να υπόκειτο για άλλον άνθρωπο, και όχι για τον ίδιο ο οποίος είναι πλάκι σε αυτήν την. Σαν να τα άκουσε δηλαδή ο ίδιος από άλλον και να χάρηκε. Σαν να μην ήταν ο ίδιος δηλαδή πρωταγωνιστής του θαύματος αυτού. Μου είπε ότι του γνωστοποίησε
ότι είναι καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Ιστορίας. Ναι, ναι, αλλά ήταν καθηγήτρια Πανεπιστημίου, παρακαλώ, έτσι. Ότι ήταν άθεοι και ότι ισχυρίζεται πως δεν υπάρχει Θεός. Τότε ο γέροντας της είπε, σε ποιο πανεπιστήμιο θα έμαθες όλα αυτά. Έδιωξε κατόπιν την κυρία Ξενοδέατα και έγιναν μόνοι. Αφού τα επαλύναν επολίγων εν σιωπή, ενώ ο γέροντας προσήχε το διαυτή, όταν έλαβε πληροφορία, της είπε κλαίω με τα λιγμόν. Ανούλα μου, σ' αγαπά ο Θεός, σ' αγαπά. Θα σου μιλήσει ο Θεός στην καρδιά σου. Και ότι αμέσως μετά η Ανούλα ηλιώθη. Επειδή όμως ο γέροντας έκλαιε πολύ διηγούμενος, δεν ειδηνήθη να μου ολοκληρώσει την υπόθεση και μου είπε να τηλεφωνήσω την κυρία Έψιλον Δέλτα για να μου πει τι απέγινε με την Γαλιδούλα και τις εντυπώσεις της από τον γέροντα. Το τηλεφώνημα προς την κυρία Έψιλον Δέλτα εξέφρασε τον θαυμασμό μου. Ήταν τόσα τα πρόσημα θαύματα του γέροντος Πορφυρίου από τότε, που τίποτα δεν μου φαίνεται απίθανο για τον πνευματοφόρο παππούλη μας. Απλώς ο γέροντας Πορφύριος συνήθιζε να μου τηλεφωνεί και να μου διηγείται παρόμοια γεγονότα, ιδίως όταν ήταν πολύ χαρούμενος ή λυπημένος από τους νέους κυρίους. Επ' ευκαιρία παραθέτουμε εδώ ένα γράμμα που μας έστειλε η ίδια γεροντισσα Μακρίνα με δύο θαυμαστά γεγονότα. Και αναφέρουμε ακριβώς το γράμμα. Για τους Αγίους μόνο Άγιοι πρέπει να ομιλούν, διότι μόνο αυτοί κατανοούν τα ξένα βιώματα και τις θεωρητικές ενέργειες εκείνων οι οποίοι έχουν πληρωθεί εις πάν το πλήρωμα του Θεού. Και ο Γέρο Πορφύριος ήταν όντως πεπληρωμένος εις πάν το πλήρωμα του Θεού. Εμείς ελάχιστα αντιλαμβανόμεθα από όσα θαυμάσια συνέβαιναν σε κάθε επαφή μας με ταυτού. Ναι, αυτό μη σας φανεί. Παρότι έχουμε να κάνουμε με έναν γέροντα, ας πούμε, εκπληκτικό γραμματικά διαστάσεων, πολύ άνθρωποι και πραγματικά του τέκνη ακόμα, γιατί έτυχε και εγώ να μιλήσω, δεν τον είχαν καταλάβει. Πολλοί τον κατάλαβαν κατόπιν ερωτήσεων, όταν κοιμήθηκε ο γέροντα και μετά. Και λέγανε, α, ναι, 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 και εμείς είχαμε κάτι καταλάβει. Φανταστείτε. Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να είναι ανοιχτά τα μάτια τη ψυχή του ανθρώπου για να καταλάβει κάποια πράγματα. Δεν είναι θέμα δηλαδή κατανόηση εγκεφαλική, όπω εμεί τώρα τα διαβάζουμε και μπορούμε να πούμε, α, ναι, αυτό είναι κάτι που λέει, αυτό δεν το πιστεύω. Γιατί είναι παρεμμένο τα μαλλιά. Και εγώ νομίζω ότι όταν τα πρώτα διάβασα για πρώτη φορά ήμουν δύσπιστος. Δεν είναι. Το χάρη αφιβολία. Είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν όμως είναι τεκμηριωμένα από πολλούς ανθρώπους και από πολλές πλευρές, βλέπεις πλέον ότι πρόκειται για μεγάλα θαυμαστά γεγονότα της ζωής των Αγίων. Και συνεχίζουμε το γράμμα της γέροντισσας Μακρίνας. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος είχε ασύρμα το πνευματική τηλεόραση. Και δι' αυτής παρακολουθούσε όλα τα πνευματικά του τέκνα και όλους όσους αγαπούσε. Και το θυμάστε, το έχουμε δει και άλλη φορά που μπορεί, ας πούμε, να είχε κάποιος ένα πρόβλημα και χωρίς να πάρει τηλέφωνο στον γέροντα, χωρίς να τον ενημερώσει κανείς, του έπαιρνε τηλέφωνο, χτυπούσε το τηλέφωνο κάποια ωραία στιγμή, μπορεί να είναι πρωί, μπορεί να ήταν βράδυ, αργά. Και θα μιλούσε ο γέροντας και θα έδινε ένα λόγο παρηγορίας, ας πούμε, στον άνθρωπο αυτό ή θα έδινε μια λύση στο πρόβλημα αυτό. Η αγάπη του πράγματι διέδαινε όρη και θάλασσες και ο Σάκης ήθελε ευρίσκητο πνευματικά αναμέσω ημών. Πολλές φορές σε δύσκολες ή κρίσιμες στιγμές της ζωής μας επενέβαινε τηλεφωνικώς και ώστε να εγνώριζε την κάθε ανάγκη ή δυσκολία, αλλά και χαρά και πνευματική ευλογία έδιδε λύσεις στο πρόβλημα ή ενίσχυε ή συνεμερίζονται την χαρά μας. Η επέμβαση αυτή, η τόσο απρόσμενος, άφηνε στις ψυχές μας μαζί με την έκπληξη, χαρά και παρηγορία. Ακόμα και τους λογισμούς μας εγνώριζε από μακριά. Το έτος 1986 είχα μια δοκιμασία στην υγεία μου και ο Γέρο Πορφύριος είχε αναλάβει την τηλεθεραπεία μου. Ευρισκόμουν υπό ανάρρωση και ο γέροντας με παρακολουθούσε από μακριά, όπως αυτός γνώριζε, και συνεχώς με συνεβούλευε να προσέχω και να μην είμαι ρηψοκίνδυνη. Ήταν η ορτή των εισοδίων της Παναγίας και είχαμε αγρυπνία. Παρενίσκονται μεταξύ των άλλων και πνευματικά παιδιά του γέροντος Πορφυρίου. Η αγρυπνία είχε προχωρήσει. Βρισκόμασταν στον τρισάγιο ύπνο της Θείας Λειτουργίας και ψάλαμε όλες μαζί οι αδελφές στο μοναστήρι με πολύ ενθουσιασμό για τη λαμπρότητα της μεγάλης εορτής.
στο δύναμις, αντελήφθηκα ότι το ίσον ήταν υπερβολικά υψηλό και το αθάνατος δεν έβγαινε. Θυμάστε εκεί που λέει έτσι, στο Άγιος ο Θεός, έτσι μετά το Άγιος ο Θεός, λέει το ιερέας δύναμις και ψάχνουν, το περίτεχνο κάπως εκεί, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Κατάλαβε λοιπόν ότι το αθάνατος δεν θα έβγαινε. Μας λέει ότι ήταν και το τρισάγιο του Καλογύρου, εγώ μουσικά δεν ξέρω, αλλά εννοεί το μουσικό κομμάτι το οποίο αποδίδεται στον Καλογύρου. Εν ρεπή οφθαλμού σκέφτηκα ότι οι αδερφές θα με άφηναν μόνοι και παραλίγο να δηλιάσουν, διότι ο παππούλης μου έλεγε ότι πρέπει να προσέχω και στο αναλόγιο να μην είναι τολμηροί. Δείτε γιατί ο γέροντας έδινε συγκεκριμένες οδηγίες στον καθένα και λεπτομέρειες, ανάλογα με αυτό το οποίο είχε ανάγκη. Και αυτή είχε πάρει αυτή την συμβουλή από τον γέροντα Κορφύριο. Και το έλαβε υπόψη της εκείνη τη στιγμή. Χαρακτηριστικά μου έλεγε να μην κάνεις παλικαρισμούς. Ένα κύμα ενθουσιασμού όμως κυρίευσε την ψυχή μου εκείνη τη στιγμή και είπα: «Εγώ, Θεέ μου, θα το πω και ας πεθάνω». Ναι, καλά, εδώ είναι βέβαια προσωπικά περιστατικά, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί για κάποιον να μην λέει τίποτα αυτό, αλλά εδώ είναι εμπειρία προσωπική, η οποία αναφέρεται από τα πρόσωπα τα οποία. Τα ίδια δηλαδή ήταν πρωταγωνιστές. Η χάρη της Παναγίας βοήθησε και τελείωσε η Θεία Λειτουργία και άφησε στις ψυχές όλων μας μια πνευματική αγαλίαση. Πολύ πρωί χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο παππούλης. Όλος χαρά μου είπε: «Μωρέ, τι αθάνατος ήταν αυτό?» Άγιος αθάνατος, έτσι. Ναι, το αθάνατος, εκεί το αθάνατος. Μου προβληματιζόταν η ερώτηση. Την πήρε τηλέφωνο πρωί πρωί να της πει: «Τι αθάνατος ήταν αυτός, πώς το είπες αυτό το αθάνατος?» Εγώ αφελώς τον ρώτησα: «Σας τα είπαν, γέροντα?» Και μου είπε με το χαρακτηριστικό του τρόπο: «Μωρέ, δεν κατάλαβες. Άντε, κανείς δεν μου είπε τίποτα. Είπες το αθάνατος, ήρθε ο αθάνατος και έδιωξε το θάνατο. Σε έκανε αθάνατη και δεν πέθανες. Σου έχω πει όμως να προσέχεις». Προσέξτε τώρα, είναι απάντηση στο λογισμό της, που λέει: «Θα το πω και ας πεθάνω». Έτσι. Καταλάβεις. Λέει: «Ήρθε ο αθάνατος, σου πήρε το θάνατο και δεν πέθανες». Έμεινα άναρδη όταν κατάλαβα ότι ο παππούλης ευρίσκεται μαζί μας στην αγαπημία και παρακολουθούσε τα πάντα, ακόμα και τους πλέον ενδόμηχους λογισμούς μας. Ας έχουμε την ευχή του και ας πρεσβεύει να βρεθούμε μαζί του όλοι στον ουρανό. Και πράγματι είναι δύσκολο να γίνεται δηλαδή σωστή προσευχή, διότι για φαντάζομαι εκείνη τη στιγμή ανοίγει ο ουρανός και κατεβαίνει η χάρη του Θεού. Δεν είναι απλό πράγμα. Και αυτό το πράγμα εμείς θέλουμε να το πετύχουμε, δηλαδή γυρνάμε τον Ιακώβη και το επιτυχαίνουμε. Άρα πρέπει εκείνη τη στιγμή να πει: «Θεέ μου, βοήθησέ με να προσευχηθώ». Δεν μπορώ να προσευχηθώ για διάφορους λόγους. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι κουρασμένος, δεν βρίσκω λόγια, δεν. Και αν το κάνεις αυτό το πράγμα, αμέσως έχετε ίδια χάρες, έχετε μια προκαταβολή, ας το πούμε, στις χάρες τους και μπορείς μετά και μπαίνεις στη συχνότητα του Θεού. Ο Γέροντας Πορφύριος το ονομάζει αυτό το κατάλληλο κλίμα. Ή αλλιώς μας λέει ότι να μπούμε, λέει, σε ατμόσφαιρα προσευχής, σε μια προθέρμανση δηλαδή προσευχής. Βέβαια, ο Γέροντας λέει ότι πρέπει να είναι και η διάθεσή μας ανάλογη. Πολλές φορές λέει διαβάζοντας τις ψαλμοδίες ή ψάλλοντας και να είναι λέει, με έρωτα αυτή. Αυτό είναι με διάθεση. Με έρωτα λέει να γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς λέτε αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιούμε μόνο για κοσμικά θέματα, για κοσμικούς έρωτας. Ενώ ο Γέροντας Πορφύριος τη χρησιμοποιεί κατά κόρον και αποκλειστικά, θα λέγαμε σχεδόν, μόνο για τον έρωτα του Θεού. Συνεχίζοντας, ο Γέροντας λέει ότι ο ίδιος ο Κύριος θα μας διδάξει την προσευχή. Καλά είναι αυτά βέβαια που λέμε. Πολλές φορές μας ρωτούν οι άνθρωποι πώς να προσευχηθούν. Και καλό είναι να ρωτάνε. Καλά είναι να ρωτάνε τον πνευματικό. Γιατί ο Θεός μιλάει και μέσω του πνευματικού. Αλλά όμως ειδικά στο θέμα της προσευχής, επειδή είναι πολύ προσωπική αυτή η επικοινωνία μας με τον Θεό, λέει και ο Άγιος Άγιος Κλίμακος, ότι η προσευχή είναι στην ουσία, λέει, του ανθρώπου και του Θεού. Διότι μπαίνει σαν να μπαίνει μέσα στην ουσία του Θεού. Ως το κτιστό δηλαδή μπαίνει μέσα στο άκτιστο. Ο ίδιος λοιπόν ο Θεός μέσα από την προσευχή σιγά σιγά θα μας διδάξει τον τρόπο. Και λέει ο Γέροντας ότι δεν θα τη μάθουμε, λέει, μόνοι μας. Ούτε άλλος κανείς θα μας τη μάθει. Μη λένε έκανα τόσες μετάνοιες. Εξασφάλισα τώρα τη χάρη. Αλλά να ζητούμε να λάμψει εντός μας το ακύρωτο φως της Θείας Γνώσεως
και να ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια για να κατανοήσουμε τα θεία του λόγια. Είναι ακριβώς τα λόγια της προσευχής που κάνουμε στην αρχή, αν θυμάστε. Το έχει πει και άλλο ο Δεσποφίος, την προσευχή αυτή την κάνουμε συνήθως εμείς από την θεία λειτουργία, γιατί διαβάζει ωραία μυστικό, δεν είναι από εσείς. Λάμψον, δε σπουδαι, άκουσα τι χαρίε μου, εξή τα βοσία, σε κύριο Δεσποφό που είπαμε στην αρχή. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το καταλάβουμε, αγαπάμε τον Θεό χωρίς σφιξίματα, προσπάθεια και αγώνα. Λέτε, αυτό είναι μια άλλη παράμετρος την οποία ιδιαίτερα ο Γέροντας Πορφύριος τόνιζε. Δηλαδή, σου λέει το να πλησιάσεις τον Θεό ή να το πούμε διαφορετικά, το να είσαι καλός χριστιανός, δεν είναι θέμα δηλαδή να σφιξεί, να σφιχτείς, να αγχωθείς, να πανικοβληθείς, να καταθλιβείς. Όχι. Βλέπεις πράγμα το οποίο εμείς πολλές φορές κάνουμε στην ψυχή μας. Ενώ θα πρέπει το αντίθετο άνθρωπο να δημιουργεί με κάθε τρόπο, είδατε κάποια στιγμή μας είχε μιλήσει ακόμα, την προηγούμενη φορά που το είχαμε πει, ο Γέροντας Πορφύριος λέει ότι ακόμα θα πρέπει να βάζουμε και εικόνες ευχάριστης, πούμε, μία εικόνα από τη φύση. Έτσι. Πώς εικονίζουμε τον παράδεισο με έναν ωραίο κήπο, με πουλάκια, με λουλούδια κλπ. Αυτή την εικόνα ενδεχομένως θα την φέρουμε και στο μυαλό μας, μια ευχάριστη δηλαδή στιγμή, ούτως ώστε να ανοίξει η ψυχή μας και να προσεγγίσουμε πιο εύκολα τον Θεό. Και εν τέλει μας λέει ότι αυτό λέει που είναι δύσκολο στους ανθρώπους, για τον Θεό είναι πολύ εύκολο. Πολλές φορές να βλέπετε έτσι πόσο άνθρωπος, πόσο εύκολα απογοητευόμαστε. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε όλοι λιγόπιστοι. Το είπε βέβαια ο Κύριος εκεί και στον Πέτρο, όταν θυμάστε, που είπε, διέταξε με λέει με αυτό πάνω στα κύματα όταν τον συνάντησαν στη λίμνη της Γαλλίας. Και του είπε ο Κύριος, έλα. Και κατόπιν, όταν ξεκίνησε ο Πέτρος να περπατάει πάνω στα κύματα, σου λέει τι γίνεται τώρα, πώς γίνεται να περπατάω πάνω στα κύματα, λιποψύχησε αμέσως και άρχισε να βουλιάζει. Και είπε, Κύριε, σώσον με, και άκουσε το χέρι του ο Κύριος μετά και τον έπιασε και του είπε, ολιγόπιστε εστί ευρίστασης. Αυτή η ολιγοπιστία είναι που μας δέρνει καθημερινώς, ώστε να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Αυτό είναι ολιγοπιστία. Διότι αν, ας πούμε, οποιαδήποτε απογοήτευση είχαμε, που μπορεί να υπάρχουν πραγματικά απογοητεύσεις στη ζωή μας, διάφορες. Υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Και σε εσάς που είστε νέοι, ας πούμε, που έχετε διάφορα όνειρα, έχετε διάφορα σχέδια κλπ. Βλέπετε πολλές φορές δυστυχώς να καθυστερούν αυτά τα πράγματα. Βλέπετε να ανατρέπονται. Και λες, τι γίνεται, πού βαδίζω, τι κάνω, ποιο το νόημα της ζωής. Φτάνει σε αυτό το σήμερα, ποιο το νόημα της ζωής. Και ακόμα αν θες τουλάχιστον υπάρχουν μερικοί που μπορεί να σκέφτονται, ας πούμε, και να τερματιστεί πιο νωρίς η ζωή τους. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή που φτάνουμε σε ένα διέξοδο, δεν καταφεύγουμε εκεί που πρέπει να καταφύγουμε. Στο Θεό. Πότε θα καταφύγουμε στο Θεό. Σε ποια στιγμή θα καταφύγουμε. Όταν τα πράγματα είναι εύκολα. Τότε που είναι δύσκολα, τότε που είναι τα διέξοδα, τότε που νομίζουμε ότι δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε, θα καταφύγουμε στο Θεό. Και λέει εδώ ο Γερόντας, θυμίζει αυτό που λέει και ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο, τα αδύνατα παρανθρώπου, τι να τα παρατοθώσει. Αυτά που ξέρουν επειδή μου σου φαίνονται αδύνατα και ακατόρθωτα και απίστευτα, και το Θεό είναι κατόρθωτα. Να, λέγαμε προηγουμένως για απίστευτα θαύματα από τη ζωή του Γερόντος Πορφύριου. Για απίστευτα θαύματα. Άμα τα διαβάσει τώρα αυτά σε ένα φίλο σου έξω και τα λοιπά, τα πει κάπου, τι κοροϊδέψου. Σκου τι έκανε, λέει, σταμάτησε ο χρόνο. Γίνεται αυτό το πράγμα, α πούμε τρελώσει. Σας πιστεύετε αυτά που σας λένε, θα σου πει. Δεν τα πιστεύει σε καμία περίπτωση. Με τίποτα. Ότι ο χρόνος των 2,5 ώρων μπορεί να είναι 3/4. Τι μου λες, θα σου πει τώρα. Τι μου λες, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και όμως αυτά συμβαίνουν, συνέβησαν. Όταν ο άνθρωπος έχει πίστη, όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Και συνεχίζει ο Γέροντας, τον Θεό λέει, θα τον αγαπήσουμε ξαφνικά όταν η χάρη θα μας επισκιάσει. Αν αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό, η ευχή θα λέγεται μόνη της. Ο Χριστός θα είναι συνεχώς στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Άρα, βλέπεις ένα άλλο μυστικό. Μπορεί κανένας δηλαδή να πιστεύει ότι αν κάνει, ας πούμε, αυτό που έκανε κάποιος μοναχός κάποτε, που το είπε στον Γέροντα, θα κάνει για παράδειγμα 100 μετάνοιες την ημέρα. Και λέει αυτός, γιατί να κάνω 100. Κάνω και 150. Έκανε 150. Μετά τις έκανε 200. Σε έκανε 300, 400, 500, 1000 έφτασε. Και γίνει μηχανάκι, τα τακ, 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 τακ. Και τα κατάφερνε. Έφτασε μέχρι 2000 μετά την ημέρα. Τίποτα, ο πληρωματικός δεν έχει τίποτα. Ναι, αλλά ήταν χωρίς την επίγνωση. Ξέρετε, το μοναχός οτιδήποτε είχε να κάνει, δεν είναι αυτό που λέμε μυρίσμα, γιατί να το πω λέει. Αφού είναι καλό αυτό το πράγμα. Και πού το ξέρεις ότι είναι καλό.
Δεν το ξέρει καλό. Ξέρει πόσε φορέ ο διάβολο μα πλανά μέσα από το καλό. Φυσικά, αν μα πει κάνει, κάνει αυτό το έγκλημα, ούτε σου μουσεί εγώ σαν να το κάνω φυσικά. Μαζί δεν είμαστε. Μα θα έρθει με το καλό, γιατί σου πει δεν ξέρει κάνει αυτό. Μετά θα σε φέρει αυτό, το φέρει από εδώ, από εκεί κτλ. Και θα δει μα πόσο έφτασε να κάνω το κακό μέσα από το καλό. Όταν δεν έχει ευλογία αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, πήγε κάποτε στην εξομολόγηση και δεν ξέρω πώ το έφερε η κουβέντα. Πόσε κάνει, 2.000 να κάνει. Μα εγώ σου πάλι 100, γιατί κάνει 2.000. Ένα μου κτλ. Όχι λέει, από σήμερα λέει, θα κάνει 50. Ούτε 2.000 ούτε 100. 50 μετά είναι στην δουλειά. Μα εγώ μπορώ. 50 μετάνοιες, τίποτα. Πάει να κάνει το κανόνατο, πάει να κάνει 50 μετάνοιες, ξεκινάει μία, δύο, τρεις, κούραση. Δεν πήγαινε παραπάνω. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Γιατί αυτή ήταν μια ευλογία, μετάνοιες. Οι άλλοι ήταν του πονηρού, τον έκαμε και αέρα. Έλα, τρέχα. Ναι, βεβαίως. Πολλές φορές το εφαρμόζει αυτή την τακτική ο διάβολος. Ακόμα και προς το καλό. Ναι, μπορεί να σου βάλει καλές ιδέες. Και σε πάει στα άκρα, σε οδηγεί στα άκρα. Να σε σκάσει. Αυτό είναι ο σκοπός. Όταν δεν μπορεί να σε ρίξει από τα αριστερά, προσπαθεί να σε ρίξει τα δεξιά. Όπως κάνει ένας, επειδή δεν ξέρει οι παλαιστέ πώς παλεύουν, προσπαθεί άλλος να τον ρίξει από εδώ ή να τον σπρώξει. Ή να σε τραβήξει ή να σε σπρώξει. Τα ίδια ακριβώς κάνει και ο διάβολος. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη αξία έχει το να είναι η επίγνωση, να είναι ευλογημένα όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Και αυτό λέει εδώ ένας ο Γιώργος Πορφύριος, ότι το θεωρεί θα τον αγαπήσουμε. Ευνηδίως όταν η χάρη θα με σε επισκιάσει. Ναι, αλλά για να με σε επισκιάσει η χάρη πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει εμείς να εμπιστευόμαστε αυτή τη χάρη. Να παίρνουμε την ευλογία του Θεού για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να προκόψει κάτι και να προχωρήσει κάτι στην πνευματική ζωή, αν δεν έχουμε την ευλογία του Θεού. Σε τίποτα, όχι στην πνευματική ζωή. Αλλά πολύ περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ευαίσθητος ο άνθρωπος στα θέματα πνευματικής ζωής. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Θα είναι ψεύτικο, θα είναι πλαστό. Αν υπάρξει, ας πούμε, ένα χάρισμα, το οποίο έγινε χωρίς ευλογία, το οποίο έγινε με δική μας πρωτοβουλία. Προσέξτε, θα είναι ψεύτικο. Και θα απολυθεί φυσικά από το τέλος. Για να μένουμε όμως σε αυτήν την κατάσταση, συνεχίζει ο Γιώργος Πορφύριος, και να μην την χάνουμε, την θεία χάρη δηλαδή, θέλει έρωτα θείο. Θέλει θεία και φλογερή αγάπη στο Θεό. Ο έρωτας απευθύνεται σε ένα ανώτερο. Ναι, εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή. Έτσι, γιατί μερικές φορές έρχονται μερικοί και ρωτάνε έτσι, κάποια απίθανα πράγματα. Ξέρετε, μερικές φορές ακούμε. Ναι. Τι σχέση μπορεί να έχει ο έρωτας του Θεού με τον έρωτα των ανθρώπων. Και το έχω πολλές φορές αυτό ότι δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση, πολύ του δεν έχει. Και από πνευματική άποψη, αλλά και από άποψη μεγεθών. Βλέπετε εδώ το λέει ο Γέροντας, ότι ο έρωτας του Θεού απευθύνεται όχι απλώς σε ένα ανώτερο, αλλά ο Θεός είναι το παν. Απευθύνεται από το τίποτα προς το παν. Απευθύνεται από το δημιούργημα προς τον δημιουργό. Απευθύνεται από τον άνθρωπο προς τον παντοδύναμο και άπειρο και αιώνιο Θεό. Δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση μεταξύ των δύο πραγμάτων. Δηλαδή να πεις ότι υπάρχει, ας πούμε, μια ανιδεότητα, υπάρχει κάτι. Γι' αυτό και βλέπετε ακριβώς το θέμα αυτό της αγάπης προς τον Θεό, ο Θεός το τοποθετεί όχι δυνητικά και ευκτικά, αλλά το θέτει ως εντολή, είναι η πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή στην Παλαιά Διαθήκη λέει: αγαπήσεις και τον Θεό σου, εξ όρις της ψυχής σου, εξ όρις της καρδίας σου, εξ όρις της ισχύος σου και εξ όρις της διανοίας σου. Τέσσερις φορές το λέει: εξ όρις, με όλη δηλαδή τη δύναμη της ύπαρξής σου. Πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό σου. Και άλλη είναι η αγάπη φυσικά, η αρχική αγάπη την οποία την κάνεις αναγκαστικά, να το πούμε έτσι. Δεν έχει όμως λιγότερη αξία αυτό που νομίζουν μερικοί άνθρωποι. Ξέρετε πως οι άνθρωποι έτσι πλανώνται. Ας πούμε, τους μιλάμε για πνευματικά θέματα. Λέει, ναι, λέει, εγώ θα το κάνω λέει, αυτό που μου λες, αλλά όταν θα το αισθανθώ. Άλλη μια φοβερή πλάνη που λέει ο Έλληνα, γραφτεί ένα ολόκληρο βιβλίο γιατί το κάνω. Όταν θα το αισθανθώ, λέει. Γιατί εσύ, α το πούμε έτσι, αν δεν πεινάς, δεν θα φας. Άμα είσαι άρρωστος, πώς θα το αισθανθείς. Και εδώ η ψυχή σου είναι άρρωστη. Είναι δυνατόν χωρίς τη βοήθεια του Θεού να μπορέσει να προκόψει πνευματικά, να μπορέσει να επιβιώσει. Αν δεν σπρώξεις τον εαυτό σου, θα το αισθανθείς ποτέ. Πόσα πράγματα στη ζωή μας, καλά πράγματα και πράγματα τα οποία θα μας στείλουν, θα μας σπρώξουν μπροστά, τα κάνουμε αναγκαστικά και δια της βίας. Πόσοι, ας πούμε, πηγαίνετε στα σπίτια σας, οι περισσότεροι είστε τυχιούχοι εδώ μέσα, ας πούμε, οι φοιτητές, ή να πεις, ας πούμε, πότε θα πάω στο σπίτι να διαβάσω. Έτσι. Δεν έχεις διάθεση. Κι όμως πήγαινες και διάβαζες. Έλεγες, πρέπει να πάρω το πτυχίο. Δεν έλεγες όταν θα αισθανθώ να διαβάσω. Άμα το έλεγες αυτό, δεν θα έπαιρνες πτυχίο στον αιώνα τον άπαντα.
όταν το εισαχθώ θα ανοίξω το βιβλίο. Το πες αυτό ποτέ. Άρα, βλέπεις ότι είναι λαθεμένος ο συλλογισμός. Κι όμως ο διάβολος μας πλανά με τέτοιου είδους έτσι κάλπικα επιχειρήματα. Λέει εδώ γέροντας ότι ο εραστής, ο Θεός, ποθεί τον ερώμενο και ο ερώνεμενος θέλει να φτάσει τον εραστή. Ο εραστής αγαπάει τον ερώμενο με μια θεία και τέλεια αγάπη. Ο Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο είναι ανιδιοτελής. Βλέπετε εδώ ότι ενώ ας πούμε βλέπετε ότι στον έρωτα τον ανθρώπινο είναι ιδιωτελής ο έρωτας. Και ο ένας ζητάει πράγματα και ο άλλος ζητάει πράγματα. Ο καθένας ζητάει πράγματα και μέσα στο μυαλό του. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι. Γι' αυτό και πολύ εύκολα αυτοί οι ανθρώπινοι έρωτες μπορούν να καταλήξουν από την αγάπη στο μίσο. Και λες, πώς είναι αυτό. Κι όμως, καθημερινά συμβαίνει. Καμία σχέση δεν μπορεί να συμβεί να έχει ας πούμε, με το Θεό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Θεός σου λέει, εξ ορισμού σε αγαπάει ως Θεός και η αγάπη του αυτή είναι ανιδιοτελής, διότι αυτός σε δημιούργησε για να προχωρήσεις και να γίνεις και εσύ μέτοχος της αιώνιας μακαριότητος. Η αγάπη προς τον Θεό είναι ανώτερη όταν εκφράζεται ως ευγνωμοσύνη. Αυτό βλέπετε, το λένε όλοι οι πατέρες. Ο Γέροντας Παΐσιος έτσι το έλεγε με τον χαρακτηριστικό δικό του τρόπο. Ότι, πώς έλεγε εκεί πέρα, ότι ένα δόξα το Θεό λέει από την καρδιά είναι ισοδυναμή με μια αγιορείτη και αδερφνία. Με πολλά δηλαδή υποποσχεία και μετάνοια. Με χίλια κύριε Λέσον. Ναι, με χίλια κύριε Λέσον, που λέει σε άλλη περίπτωση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα δόξα το Θεό από την ψυχή ισοδυναμή με χίλια κύριε Λέσον. Δηλαδή μπορεί να κάνει, α πούμε, 10 κουμποσχήνια, έτσι. Κατοστάρια. 10 κουμποσχήνια. Σαν να κάνει 10 κουμποσχήνια. Δηλαδή μπορεί να θέλει να προσέξει μια ώρα. Και να πει δόξα το Θεό σήμερα. Όλα, η μέρα μου κυλήσε καλά. Είχε έρθει πρόσφατα κάποια, ας πούμε, να εξομολογηθεί και λέγαμε έτσι, είπε κάποια πράγματα. Και πώς έτυχε το αυτοί, που λέει, τι προσευχή κάνεις. Εντάξει, δεν κάνω, λέει, έτσι, σπουδαία προσευχή, είναι αλήθεια, λέει, αλλά όμως λέει, δοξάζω τον Θεό, γιατί δεν μου λέει, λέει, τίποτα, λέει, τα έχω όλα, λέει, στη ζωή μου. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή πράγμα. Λίγο μεγάλη κουβέντα. Και όταν λέμε τα έχουμε όλα στη ζωή μας, έτσι, δεν είναι να είμαστε κρίση, έτσι. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι οι παρόντες είμαστε, μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα, από την ψυχή μας. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αγιάζει ο άνθρωπος μέσα από αυτή την συμπεριφορά και τη στάση. Είναι ανάγκη να αγαπάμε όχι ως καθήκον, αλλά όπως είναι ανάγκη να τρώμε. Βλέπετε, χρησιμοποιεί το παράδειγμα αυτό της διατροφής ο Γέροντας Προφύριος, δηλαδή σου λέει ότι όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για την καλή σωματική υγεία, έτσι και η προσευχή είναι απαραίτητη για την πνευματική υγεία. Και όμως βλέπετε, καθημερινώς έχουν και άνθρωποι, χριστιανοί κατά τα άλλα, οι οποίοι δεν προσεύχονται. Πολύ πίσω είμαστε στο θέμα αυτό και αξίζει πραγματικά να επενδύσουμε λίγο περισσότερο ο καθένας. Πολύ θα είναι η πρόοδος την οποία θα κάνουμε αν καταφέρουμε να αυξήσουμε τον χρόνο της προσευχής κατά ένα ντε-τε. Πολλές φορές εμείς πλησιάζουμε τον Θεό από ανάγκη να ακουμπήσουμε επειδή δεν μας αναπαύουν όλα γύρω μας και νιώθουμε ερημιά. Αυτά όσον αφορά το κεφάλαιο αυτό που λέει ο Γέροντας Προφύριος, ότι ο Κύριος δηλαδή θα μας διδάξει την προσευχή και όσον αφορά το πνευματικό κλίμα και την προθέρμανση στην προσευχή. Νομίζω έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να πάμε και στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο «Για να έρθει ο Χριστός μέσα μας, πρέπει η καρδιά μας να είναι προσευχή». Άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ή ακόμα να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, στις ακολουθίες και σε όλα τα οποία κάνουμε και, και στα μυστήρια της Εκκλησίας και εμείς να εξακολουθούμε το βιολί βιολάκι μας στη ζωή μας. Να κάνουμε το θέλημά μας. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει ο άνθρωπος, εφόσον δηλαδή απευθύνεται προς τον Θεό, και εφόσον έχει επίγνωση σε ποιον αντιφέρεσαι εκείνη τη στιγμή, δεν είναι ο Θεός, ας πούμε, ένας από εμάς. Πώς το κάνουμε. Μπορεί ο Θεός να σου λέει, ναι, είμαι φίλος σου, είμαι πατέρας σου, είμαι αδελφός σου. Σύμφωνοι, ναι, αλλά το λέει για να τον αγαπήσεις. Το λέει για να σε πλησιάσει, να έρθει κοντά σου. Όχι να τον ισοπεδώσεις. Όχι να τον αγνοήσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σε αυτό. Λέει ο Γέροντας ότι η Θεία Χάρης μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να την προσεγγίσουμε θέλει αγάπη. Θέλει λαχτάρα. Βλέπετε, χρησιμοποιεί κάτι τέτοιες λέξεις ο Γέροντας Προφύριος, όπως η λέξη λαχτάρα.
που έχει μέσα, έχει λυρισμό, έχει συστηματισμό πολύ μέσα, έχει καρδιά. Δεν είναι τόσο αγάπη. Ακούμε, αγαπάτε αλλήλους. Όλοι μας αγαπάμε, αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Ναι, έλα που όμως με τους αδελφούς μας σκοτωνόμαστε, εμείς που αγαπάμε τους εχθρούς μας, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας και με τους αδελφούς μας να σκοτωνόμαστε καθημερινά. Μέσα στο σπίτι μας, μέσα στον εργασιακό μας χώρο, μέσα στην παρέα μας, μέσα στην ενορία μας, αν θέλετε, παντού παντού. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι δεν γίνεται καλά. Η χάρη του Θεού θέλει θείο έρωτα, λέει και πάλι ο Γέροντας, πολύ συχνά έλεγε αυτές τις εκφράσεις. Η αγάπη αρκεί για να μας φέρει στην κατάλληλη φόρμα για προσευχή. Μόνος του θέλει ο Χριστός και θα εγγύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να τον ευχαριστούν. Και εδώ αναφέρεται στο θέμα της αγάπης, αλλά πιο πάνω αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένα πραγματάκια, όπως το ονομάζει, και είναι η αγαθή προαίρεση, η ταπείνωση και η αγάπη. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη. Βέβαια, αυτά όλα μπορούν να έχουν, μπορεί να είναι συγκοινωνούντα δοχεία, ας το πούμε έτσι, αλλά έτσι όπως τα δίνει ο Γέροντας, έχουν πολύ μεγάλη αξία, γιατί βλέπετε, ας πούμε, η αγαθή προαίρεση, έτσι. Το που λέγαμε προηγουμένως. Όταν εμείς ζητάμε από το Θεό, πάμε στο Θεό, πέφτουμε στα γόνατα ενώπιον του Θεού και δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, πού είναι η αγαθή προαίρεση. Πας στο Θεό να βοηθηθείς, περιμένεις από το Θεό να βοηθηθείς, όταν εσύ έχεις αγαθή προαίρεση. Δηλαδή είσαι διατεθειμένος να κάνεις αυτά που σου λέει ο Θεός. Άμα δεν είσαι διατεθειμένος, θυμάστε την περίπτωση εκείνη του Γέροντα Πορφύριο πάλι που ένας άνθρωπος πήγαινε επί χρόνια στον Γέροντα. Δεν προανέφερε τα προβλήματά του. Μεγάλα προβλήματα κλπ. Ο Γέροντας τον άκουγε. Τον άκουγε, δεν του έλεγε τίποτα. Του έλεγε τα γενικά, ναι, αυτά και λοιπά, να πει, αυτά και τώρα, υπομονή, ναι. Έφυγε, παράδειγμα, πάνε μια φορά. Οπότε μετά από χρόνια τέλος πάντων, ξαναπάει πάλι τους άνθρωπους, είχε σοβαρά προβλήματα, όμως είναι αλήθεια. Του λέει πάλι τα προβλήματα, του λέει ο Γέροντας, λέει ευλογημένα, του λέει, κάνε αυτό και αυτό και αυτό, του λέει. Πράγματι, αυτός φεύγει, ας πούμε, και όντως σου κάνει επακοήσει από τον Γέροντα και γυρνάει την άλλη φορά ενθουσιασμένο, του λέει, δεν χαίρονται τόσο καιρό, λέει, έρχομαι εδώ πέρα. Δεν μου το λες, λέει, να τι να κάνω, λέει, να ησυχάσω και μετά. Δεν μου το λες από την αρχή να και με ταλαιπωρείς, λέει, τόσα χρόνια. Με παλιά Γέροντας, ευλογημένη, λέει, εγώ σε ταλαιπωρώ, ή εσύ με ταλαιπωρείς. Γιατί άμα σου το λέει αυτό, λέει, την αρχή δεν θα το έκανες. Δεν θα το έκανες. Αλλά επειδή τυχαίνει να είναι ένας Γέροντας διορατικός, το βλέπει από την αρχή ο Γέροντας και σου λέει τώρα τι να του πω. Να του πω κάτι που δεν θα κάνει. Ας μην του το πω, γιατί χειρότερα θα είναι να το πω και δεν το κάνει. Κατάλαβες τώρα. Η άκριση του Γέροντα. Γιατί του λέει: αν το πω και δεν το κάνει, θα έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Ενώπιον του Θεού. Αλλά τι να κάνουμε όλοι που δεν έχουν το χάρισμα αυτό που έχει ο Γέροντας. Και του το λέει μετά από χρόνια, όταν η ψυχή έτσι κάπως οριμάζει, και φυσικά τον βοηθάει και ο Γέροντας μετά αυτό που του λέει κάθε φορά ένα βήμα κλπ. Και όταν έχει τη στιγμή, το κάνει και σώζει τον άνθρωπο. Εάν όμως το είχε κάνει από την αρχή, δεν θα ταλαιπωρούνταν. Εμείς φυσικά νομίζουμε ότι λέμε: α, όχι. Εντάξει, ο Θεός λέει αυτό, εγώ λέω αυτό. Και το κάνω στο θέλημά μου. Γιατί με κάνω στο θέλημά μου. Στο κάτω-κάτω, θα πάω να εξομολογηθώ, στο κάτω-κάτω, εκ των υστέρων θα πάω να τα πω και έτσι και το θέλημά μου θα γίνει και ο Θεός θα είναι ευχαριστημένο. Όχι, δεν. Δεν υπάρχει θέλημα. Δεν υπάρχει. Αυτό δείχνει πονηρία. Αυτό δείχνει υπολογισμό. Αυτό δεν δείχνει καλή προαίρεση. Αυτό σημαίνει καλή προαίρεση. Δεν υπάρχει πονηρία δηλαδή μέσα στη ψυχή. Και πάρα πολύ συχνά ο Γέροντας Πορφύριος το τόνιζε αυτό. Απλά και απαλά. Απλά, απλότητα. Σημαίνει, απλότητα σημαίνει ότι υπάρχει πονηρία. Αγαπητή προαίρεση. Ουσιαστικά αυτό είναι, με άλλα λόγια. Απλά και απαλά. Τόνιζε πάντοτε σε όλους ο Γέροντας Πορφύριος. Έτσι λέει προσεγγίζεται ο Θεός. Απλά και απαλά. Δηλαδή είναι ένα φίλο, δεν είναι ένα γνωστό. Απλά και απαλά. Καλή προαίρεση. Αυτό είναι το βασικό. Και αναφέρεται και σε ένα παράδειγμα ο Γέροντας. Έχουμε για παράδειγμα ένα ραδιόφωνο. Όταν έχουμε στραμμένη την κεραία του λέει στο σημείο 1, παραδείγματος χάρη, όπου βρίσκονται οι πιο πολλοί πομποί, τότε ακούγεται η πομπή καλύτερα. Στο σημείο 2 δεν έχει τόσους πομπούς και ακούγεται κάπως λιγότερο. Στο σημείο 3 δεν ακούγεται καθόλου καλά. Το ίδιο γίνεται και η επικοινωνία με το Θείο. Με το Θεό, δηλαδή. Όταν η ψυχή είναι στραμμένη στο σημείο 1, η επικοινωνία γίνεται πολύ καλά. Αυτό οφείλεται βέβαια σε δύο βασικές προϋποθέσεις. Στην αγάπη και στην ταπείνωση. Με τις προϋποθέσεις αυτές
Η ψυχή επικοινωνεί με τον Θεό, ακούει τη φωνή του, δέχεται τον λόγο του, παίρνει δύναμη και χάρη θεϊκή, μεταμορφώνεται. Στρέφεται στο Θεό με απαλό τρόπο και κατανύσεται. Κατανύσεται η ψυχή, έτσι. Πόσες φορές, ας πούμε, βάζουμε στην Εκκλησία και νιώθουμε την κατάνυξη. Και πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και λένε, ας πούμε, ότι πάω, ας πούμε, και σκανδαλίζουν. Ακούω, ξέρω εγώ, κάποιες γυναίκες που συζητάνε, κάποιες άλλες, ξέρω εγώ, που επιδιώκουν να κάνουν κατάληψη σε μια θέση, δεν ξέρω κτλ. Κάποια μωρά που κλαίει. Μην βλέπουμε αυτά τα πράγματα, ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας. Μην χάσουμε αυτή την κατάνυξη, αυτές τις ευκαιρίες. Γιατί τι να το κάνω εγώ, να πάω στην Εκκλησία και να μαλώσουμε όλους, και να βάλω την τάξη και να χάσω την ψυχή μου. Τι νόημα έχει. Ενώ θα μπορούσα να πάω και πραγματικά να ανεβώ σε σφαίρες πνευματικές. Όταν υπάρχει λιγότερη αγάπη και ταπείνωση, αν λέτε υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Σε έχει δώσει ο γέροντας το σημείο 1, το σημείο 2, το σημείο 3. Σου λέει εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει το 1, τουλάχιστον πιάσει το 2. Υπάρχει λιγότερο δηλαδή αγάπη και ταπείνωση. Επικοινωνούμε, λέει, λιγότερο καλά με τον Θεό. Όταν πάρει η ψυχή την θέση 3, δεν γίνεται καθόλου καλή επικοινωνία. Διότι είναι γεμάτη από πάθη, μίση, εχθρότητες και δεν μπορεί να ανέβει. Είναι δηλαδή να βάλει ένα σταθμό και ακούσει όλο αου μέσα και να ακούσει εδώ. Δεν πιάνει τίποτα εκεί. Διότι υπάρχουν παράσιτα. Έτσι είναι σαν να σου πει, δηλαδή τα πάθη μέσα στην ψυχή σου είναι τα παράσιτα, τα οποία δεν αφήνουν να έχει την επικοινωνία με τον Θεό. Παρεμπιπτόντως, παρένθεση τώρα σε αυτό το θέμα, σημειολογικά να το αναφέρουμε, επειδή ο Γιώργος Προφύριος αναφέρεται στο παράδειγμα του ραδιοφώνου, νομίζω είναι πιο κατάλληλος να το καταλάβει αυτό, ο Γιώργος είχε κατασκευάσει ένα ραδιόφωνο το οποίο λειτουργούσε χωρίς μπαταρίες. Ναι, η επιστήμη το ξέρει, το μπορεί. Το κάνουν όμως για λόγους σκοπιμότητος, για να δουλεύουν οι εταιρείες μπαταριών, ξέρετε. Μπορεί η επιστήμη να κατασκευάσει. Ο Γιώργος το είχε κατασκευάσει τότε, από εκείνη την εποχή. Και βέβαια για να πιάνει καλά είχε απλό σήμα από πολύ, πολύ μεγάλη κεραία, σύρματα δηλαδή. Δεν θυμάμαι τώρα τις διαστάσεις των σύρματων αυτών. Αν πάτε εκεί στο μοναστήρι του Μίλης, υπάρχει μια μεγάλη κεραία αυτό που είναι. Πάντως πολλά μέτρα. Και το προσανατολίζει με έναν τρόπο που εκείνος ήξερε, με τη διόραση την οποία του είχε δώσει ο Θεός, το χάρισμα, ώστε να μπορεί να πιάνει τους σταθμούς τους οποίους ήθελε. Επαναλαμβάνω με τροποποίησης, με πατέντες δηλαδή δικές του, ώστε να μην χρειάζεται μπαταρία. Για να έρθει ο Χριστός μέσα μας, όταν τον επικαλούμαστε με το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε, πρέπει η καρδιά να είναι καθαρή, να μην έχει κανένα εμπόδιο, να είναι ελεύθερη από μίσος, από εγωισμό, από κακία. Δεν ξέρω πραγματικά εάν κανένας μας το πιστεύει αυτό το πράγμα, ότι μπορεί δηλαδή να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό, μπορεί να έχουμε αποτελέσματα στον αγώνα μας αυτό, τον πνευματικό, και να έχουμε παράλληλα μέσα στην ψυχή μας μίσος, εγωισμό, κακία. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να μην έχουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι, μπορεί να τα έχουμε, όλοι μπορεί να τα έχουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Το ζήτημα είναι πώς τα διαχειρίζεις από εκεί και μετά. Έτσι. Το ζήτημα είναι αν μετανοείς. Το ζήτημα είναι αν προσπαθείς να τα ξεδηλώσεις. Αυτό έχει σημασία και το λέει παρακάτω ο Γέροντας. Πρέπει λέει να τον αγαπάμε και να μας αγαπάει. Αν όμως έχουμε μέσα μας κάποιο κατάκριμα, πάλι υπάρχει κάποιο μυστικό. Και το μυστικό είναι να ζητήσουμε συγγνώμη ή να το πούμε στον πνευματικό. Αλλά αυτό θέλει ταπείνωση, όπως είπαμε. Άμα συμμορφωθείς εφαρμόζοντας τα λόγια του Θεού και δεν έχεις τύψεις στη συνείδησή σου και έχεις ηρεμία και κάνεις καλά έργα, μπαίνεις στην προσευχή απαλά, χωρίς να το καταλάβεις. Έπειτα περιμένεις απλά, σιγά σιγά, μέχρι να έρθει η χάρη. Έχω λογική και λένε, μα καλά, πώς είδε τώρα, να μην αμαρτήσω. Ή να μην μαλώσουμε το τάδε πρόσωπο και κλπ. Πράγματι, αυτό μπορεί να είναι αλήθεια μερικές φορές. Μπορεί λόγω χαρακτήρος, λόγω θέλεις, ας πούμε, των γεγονότων, λόγω θέλεις δύστροπο χαρακτήρα και άλλων που είναι γύρω σου, μπορείς να μαλώνεις κλπ. Όμως, δεν έχεις δικαίωμα αυτό το πράγμα να το κρατήσεις μέσα στην ψυχή σου. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό το μυστικό εδώ που λέει ο Γιώργος. Βλέπετε τι λέει. Υπάρχει, λέει, κάποιο μυστικό. Και πράγματι αυτό είναι μυστικό, δεν το ξέρουν πολλοί χριστιανοί. Σου λέει, όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Εγώ είμαι πιο αμαρτωλός, σου λέει. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Τι αμαρτωλείς από τους άλλους. Ήρθε τώρα να εξομολογηθεί. Τι αμαρτωλείς έχεις κάνει. Ό,τι κάνει όλος ο κόσμος. Κάτσε, δεν κρύβει. Τι αμαρτωλείς. Έτσι έχεις μαζέψει όλες τις αμαρτωλείς όλου του κόσμου. Πόσο ότι κάνει όλος ο κόσμος. Δεν μπορεί να έχεις αμαρτωλείς όλου του κόσμου. Ναι. Αυτό είναι μια επιπόλαια, ας πούμε, αντιμετώπιση και προσέγγιση του Θείου. Για να χρησιμοποιήσουμε μια έννοια που χρησιμοποιεί εδώ ο κ. Προφύριος.
Το θέμα δεν είναι αυτό. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, φυσικά. Ο αναμάρτητος πρώτος του μιλήθου αμαλέτου που είπε και ο Χριστός στην αμαρτωλή γυναίκα. Το ζήτημα είναι όμως ποιος ενδιαφέρεται να καθαρίσει τον εαυτό του από την αμαρτία. Ποιος ενδιαφέρεται. Και ποιος λέει, α, όλοι αμαρτωλοί, αν καλή συνέβη και εγώ, δεν με πειράζει να έχω και κάποια 15 κιλά αμαρτίες μέσα μου. Θα πας, γι' αυτό έχει δώσει ο Χριστός το μυστήριο της μετανοίας, το μυστήριο της αξιωμολογήσεως και θα ξεφορτωθείς όλες τις αμαρτίες. Μα όλες όμως. Θα λέμε όλες, όλες. Δεν θα πεις ότι θα τα πω όλα, αλλά αυτό έλα, είναι δύσκολο αυτό να του πω. Δεν το λέω, δεν το πω. Άμα δεν το πεις αυτό, δεν πεις τίποτα. Πρέπει να τα πεις όλα. Αυτό δείχνει την ειλικρινή σου διάθεση να αλλάξεις και να πάρεις τη βοήθεια του Θεού. Αυτή είναι η τακτική. Αυτό είναι το μυστικό. Και να ζητούμε λέει και συγγνώμη από τους άλλους. Είναι δυνατόν δηλαδή, αν εσύ δεν ζητάς συγγνώμη, αν θα μου πεις σιγά να με ζητήσω συγγνώμη από τα μούτρα σου. Δηλαδή, με έχεις πάσει τα νερά, θα ζητήσω και συγγνώμη πάνω. Με έχεις πάσει τα νερά, με έχει κάνει ένα θέμα, θα ζητήσω και συγγνώμη. Εντάξει, κατά αυτήν την κοσμική έννοια μπορεί ας πούμε να μην σου έρχεται να του ζητήσει συγγνώμη. Όταν όμως σκέφτεσαι ότι κάνει ζημιά στην ψυχή σου, όταν σκέφτεσαι ότι θα πάει να προσευχηθείς και δεν προχωράει η προσευχή σου, πραγματικά δεν προχωράει η προσευχή σου. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει πολλές φορές. Πολλές φορές, πάντα. Πας να προσευχηθείς και σου έρχονται εκείνη τη στιγμή για σταυρούμενοι λογισμοί, τι έκανες την ημέρα, με ποιους μάλωσες, τι είπες, τι εκκρεμότητες έχεις. Όλες οι εκκρεμότητες, αν θέλεις να κάνεις ουσιαστική προσευχή, όλες οι εκκρεμότητες θα κατέβουν τότε. Download. Όλες. Όλες οι εκκρεμότητες θα κατέβουν τότε. Άρα αυτά πρέπει να τα ξεφορτωθείς εν γέρος. Και θα τα ξεφορτωθείς, αν μη τι άλλο, για τις μετανοίες. Όταν βρίσκεσαι ενώπιον του Χριστού εκείνη την ώρα, πρέπει να είσαι μετανοημένος. Αν πεις ότι εντάξει, εγώ έχω μετανιώσει, αλλά αυτό σιγά να το συγχωρήσω τώρα για αυτά όλα που με έκανε. Έχει κοπεί ο δρόμος. Έχει κοπεί ο δρόμος. Δεν μπορεί να προχωρήσει η προσευχή σου. Δοκιμάστε το και πρακτικά να δείτε. Βλέπετε και ο ιερέας όταν ξεκινάει η θεία λειτουργία και πόσες φορές μέσα στη θεία λειτουργία πέρα από την ειρήνη πάση έρχεται και ο ίδιος και ζητάει και το πνεύμα σου που λέει ο λαός, αλλά πριν τη θεία λειτουργία έρχεται και υποκλίνεται ζητώντας ουσιαστικά συγγνώμη από τους πιστούς. Όχι έτσι τυπικά. Αν τυχόν κάνεις κάτι το οποίο ας πούμε, και δεν ζητήσεις πραγματικά ή δεν είσαι έτοιμος, πήγαινε μετά να λειτουργείς. Δεν μπορείς. Μπορείς. Ή λες αλλά αντάλλου. Το ίδιο είναι και η προσοχή, μια μυσταγωγία. Χρειάζεται προσοχή. Προσέξτε και τι άλλο λέει ο Γέροντας πριν να τελειώσουμε αυτή την παράγραφο. Σε κάθε τι που συμβαίνει, να ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας. Σε κάθε, το ξαναλέω, σε κάθε τι που συμβαίνει, να ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας. Ποιος το κάνει. Γίνεται, ας πούμε, μία κατάσταση, ας το πούμε έτσι, είτε μεταξύ φίλων, είτε μεταξύ μελών μιας οικογένειας, είτε και μεταξύ και του ζευγαριού, και ο ένας ρίχνει το βάρος στον άλλο. Κλασικά. Ποιος δεν μπορεί να ρίξει το βάρος στον άλλο. Αλλά αν τυχόν ο πνευματικός, τυχόν, λέω, τυχόν, πάρει το μέρος του ενός και τους δύο, έχει γίνει ο χαμός. Γιατί είσαι το μέρος του κοινού και δεν είσαι το μέρος του κόμματος. Ή γίνει μια κατάσταση μεταξύ των πιστών. Ότι όχι, είσαι μεροληπτής γιατί πήρες το μέρος του αλλού. Πολλές φορές και ο πνευματικός προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι όλα τα πράγματα παίζουν ρόλο και άλλα. Όπως ας πούμε, έτσι, μια μητέρα, μια καλή μητέρα, μέσα στο σπίτι όταν μαλώσουν τα παιδιά της, προσπαθεί να ενισχύσει τον αδύνατο. Έτσι, βλέπει ότι κάνει μια καλή μητέρα. Δεν του λέει η τιμωρία στη μέση, μα κάτσε. Άλλη ευθύνη μπορεί να έχει ένα, άλλη ο άλλο. Άλλη δυνατότητα μπορεί να έχει ένα, άλλη δυνατότητα να έχει άλλο. Όλου δηλαδή, όταν βάζουμε μια τιμωρία και στον αδύνατο και στον δυνατό, την ίδια τιμωρία, τον δυνατό, ο δυνατό πέφτει στα μαλακά. Τον αδύνατο τον ισοδυναμούμε. Άρα δεν μπορεί να ισχύσει για το Θεό αυτή η λογική, αυτή η τακτική. Γι' αυτό είναι άλλη δικαιοσύνη του Θεού, άλλη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Κι όμως, βλέπετε, το έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος χαρακτηριστικά, ότι ο πνευματικός άνθρωπος δεν έχει δικαιώματα. Δεν έχει δικαίωμα να ζητά δικαιώματα. Αν κάποιος δηλαδή από εμάς πιστεύει ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Και βλέπετε όλοι μας τι επίθεση έχουμε για τον εαυτό μας, ότι είμαστε και οι πιο πνευματικοί από όλους. Θα το δείξει αυτό στην πράξη όμως. Θα φανεί στην πράξη. Αν είσαι πνευματικός. Όταν θα αδικηθεί και θα κάνει πίσω. Θα πει, ευλόγησον Θεός, θα πει, συγγνώμη, εγώ έφταιγα. Εγώ είμαι ο φταίχτης. Τότε όμως θα πάρει τη χάρη του Θεού. Τότε πραγματικά θα ανεβεί πνευματικά. Θα απογειωθεί πνευματικά.
Και όταν θα πας και προσευχηθείς, θα καταλάβεις τη διαφορά. Που δεν την καταλαβαίνουν αυτοί που τα αγνοούν αυτά τα πράγματα. Τότε θα καταλάβεις τη διαφορά. Τότε θα καταλάβεις τι θα πει προσευχή. Σε κάθε τι λοιπόν που συμβαίνει, θα ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας. Μακάρι, αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να καταφέρω να το κάνει αυτό. Να προσέρχεστε με ταπείνωση, να μην αυτοδικαιώνεστε. Βλέπετε, γιατί μπορεί ο άνθρωπος, γιατί μου είπε κάποιος μια φορά, λέω πώς προσέρχεσαι γι' αυτό. Γιατί λέει, μπορεί να την προσεύχομαι, λέει σωστά. Φυσικά. Φυσικά. Και ο Φαρισαίος δεν προσευχόταν. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ούκο μη ως περιληπτή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ούτε ούτως ως εκεί ο τελώνης, έτσι. Και ο Χριστός τον διέγραψε. Τον διέγραψε. Και όχι απλώς τον διέγραψε, αλλά προέβαλε τον τελώνη, ο οποίος ήταν αμαρτωλός. Αυτός λέει έκανε προσευχή. Αυτή η προσευχή λέει σαν ακούστηκε, του τελώνη. Γιατί, όχι επειδή ήταν αμαρτωλός, αλλά γιατί προσευχήθηκε με μετάνοια. Ενώ ο Φαρισαίος πήγε με διάθεση αυτοδικαίωσης, αυτό που λέει ακριβώς εδώ ο Γέροντας Πορφύριος. Εμείς άραγε με τι διάθεση πηγαίνουμε στην προσευχή. Χριστέ μου, τι καλός άνθρωπος με δεν με βλέπεις. Δώσε κάτι παραπάνω. Ας τους άλλους. Βλέπεις εδώ τι κάνω. Και προσέχω και κάνω και κάνω και ελεημοσύνες και αυτά κλπ. Και στην Εκκλησία είναι όμως έτσι. Λέει να προσέρχεστε με ταπείνωση και να μην αυτοδικαιώνεστε. Θέλεις μια εκδίκηση, αν θέλεις να λυθεί δηλαδή το πρόβλημα, αλλά την αντιζηλία την ποτίζεις με αγάπη. Και τότε σώζεται ο άλλος, σώζεσαι εσύ, σώζεται και ο άλλος, σώζεσαι και μια ψυχή. Και αυτό πάει στο λογαριασμό σου. Ακούτε συκοφαντία εναντίον σας, προσευχηθείτε. Προσέχετε, γιατί και θρούς γονγκισμών ούκ αποκρύπτεται, όπως λέγατε, θυμάστε που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, αν υπάρχει έστω και ίχνος κακία μέσα στην ψυχή σου, αυτό ο Θεός το βλέπει. Αυτό ο Θεός το βλέπει. Γιατί βλέπει ότι ο Θεός έχει σαν Θεός αυτό το ιδίωμα. Δεν ακούει τις φωνές μας, αλλά ακούει τη διάθεση της ψυχής μας. Δείτε με τα λόγια. Α, με τα λόγια λέμε. Α, τι καλός που είστε. Συγχαρητήρια, δεν είναι. Και από μέσα, ο Θεός τον άλλο. Καλώς. Με τα λόγια. Αν δεν το βλέπει, δεν βλέπει τα λόγια αυτός. Βλέπει τη διάθεση της ψυχής. Την ειλικρίνεια. Την καλή προαίρεση που λέει ο Γιώργος. Ο παραμικρός γονιασμός κατά των Κρισίων επηρεάζει την ψυχή σας. Και δεν μπορείτε να προσευχηθείτε. Το Άγιο Πνεύμα όταν βρίσκει έτσι την ψυχή δεν τολμάει να πλησιάσει. Βλέπετε πόσο μας τα λέει έτσι τα τσεκουράτα, να το πούμε έτσι, ο Γιώργος Πορφύριος. Το Άγιο Πνεύμα όταν βλέπει την ψυχή ανέτοιμη, έτσι, με γονιασμούς, με πάθη μέσα κτλ., δεν τολμάει να πλησιάσει. Και εσύ μετά περιμένεις, λες πότε θα έρθει αυτή η πρόοδος. Μα για να έρθει αυτή η πρόοδος, ο Χριστός είναι εκεί και περιμένει, σε περιμένει. Και έχει την υπομονή να περιμένει. Είναι αιώνιος. Αλλά εσύ πότε όμως θα αλλάξεις μυαλά, πότε θα μετανοήσεις, πότε θα αλλάξεις στάση. Πότε θα καταλάβεις αυτά τα πράγματα. Ωραία, ας μείνουμε εδώ, είμαστε έτοιμοι για τα περιθέρω. Ναι, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Πώς γίνεται, ας πούμε, να προκόβουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στην πνευματική ζωή κτλ. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πονηροί άνθρωποι, λέει, και εγώ είδες προκόψουσι επί το χείρο. Τι σημαίνει προκόβουν? Προκόβουν κοσμικά. Αυτή όμως η προκοπή, πού θα τους οδηγήσει άραγε? Άμα τους οδηγήσει στην κόλαση, ποιος θα προκοπεί η τότε? Εμείς δεν μιλάμε για τέτοια προκοπή, εμείς μιλάμε για πνευματική προκοπή. Και αυτή τη προκοπή πρέπει. Βέβαια, τι σημαίνει ότι ένας άνθρωπος του Θεού, ό,τι καλά δηλαδή, θα σε ακατευθύσει η ζωή του, θα είναι σακατεμένος? Όχι. Όχι. Δεν πρόκειται περί αυτού. Το ζήτημα είναι όμως, ξέρετε τι παθαίνετε, κλείτε το ένα και ανοίγετε το άλλο. Πάτε πιο μπροστά για να κλείσει αυτό. Γι' αυτό έχουμε τόσο ζέστη. Όταν όμως ο άνθρωπος, ο πνευματικός, δώσει το βάρος του στα πνευματικά, τότε και τα άλλα όλο ο Θεός δεν θα του τα στερήσει. Λέει ο Χριστός ότι ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα πάντα προστεθήσει και ημί. Αν δηλαδή επιζητείτε την Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή την ένωσή σας με τον Θεό, την ουράνια Βασιλεία και την εφαρμογή του θελήματος του Θεού, όλα τα άλλα ο Θεός θα σας τα δώσει. Αλλά εμείς δηλαδή τι παθαίνουμε? Πέστε μου, ας σκεφτεί ο καθένας την προσευχή του, τι περιλαμβάνει. Ζητάμε. Θέλω μια ταυτοποίηση, θέλω χρήματα, θέλω να αλλάξω το αυτοκίνητο, θέλω το σπίτι, θέλω το ένα, θέλω το άλλο.
Εξαίσθηση το θέμα τη πράξη. Εγώ θα τα λέω λίγο, εσύ πολλά να καταλάβει αυτά που θέλω έτσι. Ναι. Θα λέω έτσι κοψά, αλλά εσύ δεν καταλάβει αυτά τα πράγματα. Ναι. Το θέλει όμω η ψυχή μα, λέτε αυτό, αυτό είναι μέσα, αυτό κυριαρχεί. Αυτό κυριαρχεί. Αποκατάσταση, έτσι, οικογενειακή, επαγγελματική και όλα κλπ. Και κοινωνική και ό,τι θέλετε. Το ζήτημα είναι πόσο, αν το βάλουμε σε ποσοστά, ας το πούμε, σε τι ποσοστό η ψυχή μας, να πω τη λέξη, ονειρεύεται, ποθεί, τον παράδεισο, την ένωση με τον Θεό, σε τι ποσοστό. Τώρα θα πείτε εσείς είστε νέοι και μπορεί να πειράζει, μα από τώρα. Μα από τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Εάν κανείς δεν προλάβει ως νέος να βρει τον δρόμο, θα δυσκολευτεί και αργότερα να τον βρει. Και έπειτα, πώς ξέρεις πόσα χρόνια θα ζήσεις, πόσα χρόνια έχεις μπροστά σου για να πεις ότι εγώ αυτό θα το κάνω αργότερα. Είναι το θέμα πάλι εδώ της πονηρίας που λέγαμε προηγουμένως. Δεν δικαιούται ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την αγαθότητα του Θεού και τους θησαυρούς όλους που κρύβει ο Θεός να αδιαφορεί αυτά τα πράγματα. Σημαίνει ότι δεν κατάλαβε τον προορισμό. Και το πρώτο που είπες, Κρίνη. Αν να διεκδικούμε ή όχι, για τα δικαιώματά μας. Φυσικά, αυτά τα οποία δικαιούσε εργασιακά ή οπουδήποτε αλλού είσαι επαγγελματία. Βεβαίως, θα τα πεις, θα τα ζητήσεις. Αλλά όχι όμως να το κάνεις αυτό το πράγμα θέμα αντιμαχίας. Ή ακόμα να πας και στα δικαστήρια και το καθεξής και λοιπά. Θα το ζητήσεις, θα το ξαναζητήσεις, ενδεχομένως το ξαναζητήσεις, από εκεί και μετά θα το αφήσεις στην κρίση και στην πλώνα του Θεού. Και φυσικά ο Θεός δεν καταργεί και την λογική σου. Το λέω αυτό στην περίπτωση γιατί υπάρχουν άνθρωποι σήμερα δυστυχώς στον εργασιακό μεσαίωνα στον οποίο ζούμε, που εργάζονται χωρίς να πληρώνουν. Θα κάτσει και θα έρχεται, κάτσε βέβαια. Όπως υπάρχει προοπτική να μην πληρώσει με την λογική που έχει και με τα μυαλά που έχει. Όχι. Θα κοιτάξουμε να βρω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Δεν θα κολλήσει εκεί να μείνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει και λέει μετά. Γιατί προηγείται. Ναι. Σε ετοιμάσει. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω για το συγγνώμη που είπε προηγουμένω ότι είναι πάρα πολύ καλό να ζητάει ένα που να μην συγγνώμη. Από προσωπική εμπειρία διαπίστωσα το εξή. Ήμουν άνθρωπος που μπορούσα να πω όταν συνειδητοποιούσα ότι κάποιον τον αν τον πλήρωσα ή εάν και ακόμη αν δεν τον είχα πλήρωσει, αλλά για να διευθυνθεί μια κατάσταση σε χώρο εργασίας, επειδή έβλεπα τον άλλον πιο σκληρό, να πάω να του πω με συγχωρείς εάν σε ενόχλησα ή αν σε πλήρωσα. Παρόλες τις διάφορες τέτοιες τοποθετήσεις του συγχωρείς, μία φορά συνειδητοποίησα ότι οι δύο λέξεις αυτές έχουν μια συγκεκριμένη αξία. Το συγγνώμη σημαίνει ότι μαζί με τον άλλον πρέπει να έχω την ίδια γνώμη ή το με συγχωρεί σημαίνει ότι χωράμε μαζί κάπου. Κάποια φορά λοιπόν θυμάμαι ότι το συγχωρεί ειδικά. Λέω και λέμε έτσι, άντε, συγχώραμε, συγγνώμη. Κάτι γίνεται βέβαια, αλλά στο τέλος μπορεί να καταντάει μηχανικό. Εάν δεν συνειδητοποιήσει κάποιο τη λέει στον άλλον, ότι το επιτρέπει να μπει στον δικό του χώρο ή αυτό στον δικό του, μπορεί να μην φέρει το αποτέλεσμα. Είναι σαν αυτό το πολύ ωραίο που μου άρεσε πάρα πολύ των μοναχών, των ανεβρωμένων, που παρακάμπτουν αντιθέσεις, αντιδράσεις, συγκρούσεις, το παρακάμπτουν. Αλλά όταν εγώ όμως έζησα εμπειρία του να μου πει μοναχός να είναι ευλογημένο, δεύτερη φορά για κάτι, να είναι ευλογημένο, και τελικά δεν έκανε τίποτα από αυτά που εγώ ζήτησα, κατάλαβα ότι να είναι ευλογημένο είχε λεχθεί έτσι απλώς για να είναι ευλογημένο. Άρα θέλει μια συνειδητότητα, ακόμα και στη γνώση που τη σημαίνει αναρτία. Για το συγχώρες, τι σημαίνει ότι για τους τρόπους μόνο που λέμε συγχωρείς. Με συγχωρείς, τι λες. Ναι, το θέμα δεν είναι να το πάρουμε μόνο φιλολογικά, αλλά να το πάρουμε κατ' ουσίαν, έτσι, ποια είναι η ουσία της. Γιατί θέλει μια προσπάθεια να διασύνει μια ρένεια. Βέβαια, από φιλολογική άποψη, όπως σωστά αποθέσατε, συγχώρεση έχει πολύ περιεχόμενο αυτή τη λέξη. Συγχωρώ, δηλαδή χωρώ μαζί με τον άλλον. Έχει πολύ περιεχόμενο αυτή τη λέξη. Όπως και η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια και τόσο έτσι έχει νόημα η κάθε λέξη. Σίγουρα αυτό συμβαδίζει, γιατί η συγχώρεση. Δηλαδή το να είναι μαζί με τον αδερφό μου. Και βλέπει, α πούμε, ότι όταν μαλώσει με κάποιον, όχι να είσαι μαζί δεν μπορεί, όταν τον κοιτάξει δεν μπορεί, να σε μια ενέργεια. Δεν συγχωρεί, δεν μπορεί να είσαι μαζί. Γι' αυτό βλέπει ότι αυτή η λέξη πραγματικά αποδίδει το περιεχόμενο αυτό. Ενώ ο Χριστός μας θέλει να συγχωρούμε. Δηλαδή, αν δεν συγχωρούμε εδώ, πώς θα συγχωρέσουμε στον παράδεισο από την πώς θα είμαστε μαζί. Άκουσα, το έχω πει στο παρελθόν, αυτό είναι βαριά κουβέντα, αλλά έχει βγει από χίλι ανθρώπου. Όταν μάλωσε, ας πούμε, με έναν άλλο άνθρωπο και στην προσπάθεια, ας πούμε, να τον συμφιλιώσουν, μα λέει, αύριο λέει, θα είστε μαζί στον παράδεισο του. Αν έλεγε να είμαι με αυτόν τον παράδεισο, λέει, δεν θέλω, λέει, να είναι στον παράδεισο.
Φαντάσου δηλαδή τι πράγμα είπε. Που καταλαβαίνεις δηλαδή ότι είναι του πολύ αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι του πολύ. Ναι. Πάνω σε αυτό που είπε η αρχή ερώτηση πριν από πάνω. Είπατε ότι όταν ξεκινήσουμε πιο νέοι να κάνουμε τον αγώνα, μετά δεν θα δυσκολευτούμε. Ότι όσο πιο νέα αρχίζουν να κάνουν τον πνευματικό μας αγώνα, τόσο δεν θα δυσκολευτούμε στη συνέχεια. Δεν έχουμε περιπτώσει όμως που ενώ στην αρχή, εντάξει, οι άνθρωποι δεν πίστευαν για φιλοσοφικούς, για διάφορους λόγους, μετά όμως προκόψανε και ακόμα φτάσανε και σε ένωση με τον Θεό. Δεν έχουμε περιπτώσει. Μα χρόνο δεν λέω εγώ. Εντάξει, δεν λέω εγώ ότι αν κανένας τα αφήσει τώρα, δεν έχει προοπτικές, δεν έχει δυνατότητες, δεν έχει πιθανότητες στην επόμενη ζωή σας, στη συνέχεια, δεν λέω πράγμα. Αν και, προσέξτε, όταν ο άνθρωπος έχει δυνατότητες και ευκαιρίες και δεν τις αξιοποιεί, αυτό, με τον τρόπο αυτό αμέσως υποθηκεύει το μέλλον. Γιατί? Γιατί είναι μια εκούσια τοποθέτηση απέναντι σε αυτά που του δίνει ο Θεός. Και εγώ ρωτάω τώρα, όταν ο Θεός σου δίνει σήμερα κάποιες ευκαιρίες και κάποια πράγματα και εσύ τα κλωτσάς, τι πιθανότητες θα έχεις αύριο να τα αποδεχθείς? Μπορεί βέβαια να οριμάσεις, θα μου πεις συναισθηματικά και πνευματικά και κάποια στιγμή να το καταλάβεις. Και βέβαια, επειδή ο Θεός είναι πανάγραφος, δεν πάβει από το να μας δίνει διαρκώς νέες ευκαιρίες. Και να θέσω και το άλλο ερώτημα, πώς ο Θεός μας αφήνει για να δούμε κι εμείς τις αδυναμίες μας και τις δυνάμεις που έχουμε μέσα μας. Δηλαδή, παίζει μαζί μας, θα το πες. Δηλαδή, το παίζει όχι με την έννοια του παιχνιδιού, αλλά το ότι θέλει να γνωρίζουμε τον μέσο άνθρωπο. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Ο Θεός δεν παίζει μαζί μας κατά αυτή την έννοια. Άλλωστε λέει η Γραφή ότι μη φοβάστε, λέει, δεν πρόκειται ο Θεός να σας πειράξει, να σας δοκιμάσει δηλαδή παραπάνω από αυτό που μπορείτε. Ο Θεός μας δοκιμάζει μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Μία περίπτωση μόνο να υπάρχει, ας πούμε, αυτό το οποίο λες, είναι όταν ο άνθρωπος έχει περηφάνεια. Οπότε τότε δεν είναι ότι σαν και καλά, ας πούμε, η κατάσταση αυτή είναι εκτός ελέγχου, αλλά ο άνθρωπος λόγω της υπερηφανίας δεν μπορεί να πάρει τη χάρη του Θεού και έτσι μένει μετέωρος, να το πω έτσι.